πλούσια ήταν η δράση που ανέπτυξαν οι δύο ύποπτοι, ξεγελώντας ο καθένας με τον δικό του τρόπο δράσης δεκάδες ανυποψίαστους πολίτες, αποσπώντας τους ο ένας χρήματα και ο άλλος εμπορεύματα. Μετά τη δημοσιοποίηση χθες του τρόπου με τον οποίο δρούσε ο καθένας ξεχωριστά, η αστυνομία στη Λάρνακα δέχθηκε νέες καταγγελίες και από άλλα πρόσωπα, τα οποία φαίνεται να έπεσαν θύματα των δύο επιτίδιων. Το πρωί συνελήφθη ο ένας ύποπτος ηλικίας 40 ετών, ο οποίος προσποιούμενος στον μεγαλοεργολάβο κατάφερνε να ξεγελάει ιδιοκτήτες υπεραγορών, αποσπώντας τους, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας Λάρνακας, εμπορεύματα εκατοντάδων ευρώ. Ο ίδιος ανακρινόμενος παραδέχεται διάπραξη των αδικημάτων, ενώ από την χθεσινή δημοσίευση αρκετός κόσμος έχει προσέλθει στα γραφεία του Λάρνακας για νέες καταγγελίες. Συνολικά έχουν προκύψει ακόμα 6 νέες καταγγελίες και για τα δύο πρόσωπα. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί αύριο ενώπιον δικαστηρίου για την έκδοση διατάγματος κράτησής του. Οι αρχές θεωρούν ότι οι δύο ύποπτοι δεν είχαν καμία σχέση μεταξύ τους και οι περιπτώσεις απάτης που εμπλέκονται είναι μερικές δεκάδες. Η αστυνομία εξακολουθεί να καταζητεί το δεύτερο ύποπτο ηλικίας 29 ετών, ο οποίος υποσχόταν σε ανέργους δουλειά με αντάλλαγμα χρήματα.